Και πάμε τώρα στο θέμα το οποίο σας έχω προαναγγείλει. Πάμε να γνωρίσουμε από κοντά ένα χόμπι που δεν είναι όμως μια απλή διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί έχει και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Έχει μια ολόκληρη τεχνική που αναπτύσσεται γύρω από το χόμπι του ραδιοερασιτέχνη. Και εδώ στην Κρήτη η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης μετρά ήδη 32 ολόκληρα χρόνια ζωής. Νομίζω ότι πρέπει να τους γνωρίσουμε και να μάθουμε την δική τους την αποστολή και πώς μπήκε και ο ραδιοερασιτεχνισμός στην δική τους καθημερινότητα. Τους συστήνω όπως ακριβώς βρίσκονται απέναντί μου. Ο Χρόνης Χανιωτάκης είναι κοντά μου, γραμματέας της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Νομίζω ότι είναι μια από τις λέξεις που απεχθάνονται δημοσιογράφοι ζωντανή εκπομπή, γιατί είναι ο λίγον γλωσσοδέτης, ο κύριος Σταματάκης, ο κύριος Αντωνάκος Μάνος, μέλος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Και στον πρόεδρο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών, εύχομαι καλό απόγευμα, στον κύριο Παναγιώτη Σταματάκη. Καλησπέρα και εγώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι ανακαλύπτουμε πράγματα που συμβαίνουν πλάι μας και τα αγνοούμε εν πολλής. Και το λέω αυτό γιατί όταν μου προτάθηκε να κάνω το συγκεκριμένο θέμα, λίγα γνώριζα για τους ραδιοερασιτέχνες και διαβάζοντας και προετοιμάζοντας αυτή την κουβέντα σήμερα εδώ, εντυπωσιάστηκα, διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, και θα ξεκινήσω από τον κύριο Σταματάκη, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο που δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει μέσα από αυτό το χόμπι, που ξεκινάει ως χόμπι και στο τέλος γίνεται αποστολή. Ναι, αυτό ακριβώς. Ξεκινάει από χόμπι. Πέρα από το χόμπι που μπορεί να είναι ατομικό ή συνολικό με αρκετά άτομα μαζί, προσφέρει σε όλο το κοινωνικό σύνολο, σε έκτακτες ανάγκες, σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Ο ραδιοερασιτέχνης επικοινωνεί όταν όλοι οι άλλοι δεν μπορούν. Έχω την αίσθηση, κύριε Χανιωτάκη. Δηλαδή, όταν όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα συστήματα καταρρεύσουν, εσείς είστε εκεί. Εμείς στην ουσία είμαστε ενταγμένοι και στην πολιτική προστασία. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι όταν δεν υπάρχουν πλέον επικοινωνίες, αναλαμβάνουμε εμείς. Έχουμε ένα ευρύ δίκτυο επαναληπτών και αναμετατών στην Κρήτη, αδειοδοτημένους από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Και είναι αυτό κάνουμε. Δηλαδή, πέρα από το χόμπι, το οποίο είναι για να μιλάμε στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Με όλο τον κόσμο. Ναι, με όλο τον κόσμο. Είναι φοβερό αυτό, ναι, να μην υπάρχει σύνορο στην επικοινωνία. Ναι. Το άλλο κομμάτι το οποίο είμαστε είναι ότι καλύπτουμε τις επικοινωνίες σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών. Δηλαδή όταν υπάρχουν επικοινωνίες. Και που εθελοντικά μαθαίνω, δηλώνετε παρόν σε πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις. Ναι. Δηλαδή πιο πρόσφατα ήταν την Κυριακή με τον ημιμαραθώνιο. Μαραθώνιο Κρήτης. Μας καλούν σε κάποιους αγώνες. Βασικά εμείς πάμε πιο πολύ στους ορεινούς αγώνες, όπου δεν υπάρχει κάλυψη επικοινωνίας. Γιατί σε πάρα πολλές και στο Καβούσι και σε πάρα πολλά σημεία στην Κρήτη και στον Κρουσόνα που θα πάμε και φέτος, δεν υπάρχει και κάλυψη επικοινωνίας σε πολλά σημεία. Οπότε εκεί με τοπικούς αναμεταδότες που στείλουμε επικοινωνούμε με τη βάση. Πώς ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία, κύριε Αντωνάκο, δηλαδή πώς μπαίνει το πρώτο μικροβιάκι του ραδιοερασιτέχνη? Είναι ένα σκουλικάκι που πρέπει να υπάρχει μέσα στον καθένα. Δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον να γίνει με το ζόρι ραδιοερασιτέχνης. Να διορθώσω κάτι παραπομένως, είπατε για 32 χρόνια. Δεν είναι 32 χρόνια, πολύ περισσότερα. 32 χρόνια, επίσημα. 32 χρόνια είναι η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης. Mm. Πριν την Ένωση, οι Κρήτες ραδιοερασιτέχνες λειτουργούσαν σαν παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών. Οπότε ο ραδιοερασιτεχνισμός στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά χρόνια και η προσφορά του. Αυτό, όπως είπαμε, αν δεν έχεις το ανάλογο ερέθισμα μέσα σου, δεν σου φαίνεται παράδοξο, σου φαίνεται παράξενο, το βλέπεις σαν ένα απλό χόμπι. Αλλά ο ραδιοερασιτέχνης, να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη γνήσιος, ο γνήσιος ραδιοερασιτέχνης, αυτός που θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει όρια, δεν έχει σύνορα, βρίσκει χρόνο, βρίσκει χρήμα, βρίσκει τα πάντα. Και ακριβό χόμπι, Εξαρτάται. Να ακούσουμε λίγο μια συνομιλία έτσι χαρακτηριστική. Grazie mille, ciao. Grazie mille, Japan for 9 America, here's that. Oscar Echo 2 Kilo, Germany Lima 59127, Echo Uniform 187. Τώρα γίνεται εδώ, για πείτε μου λίγο στο το βλέπουμε και ακούμε. Συγκεκριμένο. Είναι ένας διαγωνισμός. Ναι. Λέγεται IOTA Contest. Island on the Air.
Δηλαδή όλα τα νησιά του κόσμου στον αέρα. Γίνεται κάθε τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουλίου κάθε χρόνο. Ναι. Στον οποίο είχαμε τη φαϊνή ιδέα το 2002 να συμμετέχουμε και έκτοτε κάθε χρόνο είμαστε παρόντες. Μια ομάδα της Ένωσης, για λογαριασμό της Ένωσης, προβάλλοντας την Κρήτη. Γιατί πότε από τη Γάβδο, πότε από την Τία, πότε από την Κάσο, από οποιοδήποτε νησί γύρω, από την Γραμμούσα, από την Ιεράπετρα, από το... τη Χρυσή. Πάντα προβάλλοντας τον τόπο μας, προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε παρόντες, ότι αυτό το κομμάτι της Κρήτης ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Και τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε καταφέρει να είμαστε στην πρώτη πεντάδα στον κόσμο. Αλήθεια. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Όχι, εύκολο δεν είναι καθόλου. Λοιπόν, πέρσι από τη Γραβούσα πήραμε την πρώτη θέση. Την πρώτη θέση στον κόσμο, σε επικοινωνία. Αυτό προϋποθέτει βέβαια τρέξιμο, προετοιμασία, προεργασία. Εδώ τι κάνετε που έβλεπα πριν τις φωτογραφίες. Αυτό εδώ που βλέπετε, αυτό εδώ που βλέπετε είναι οι αναμεταδότες που υπάρχουν στην Κρήτη. Ναι. Τέτοιου τύπου δηλαδή, αυτός είναι ένας αναμεταδότης. Όχι. Αυτό είναι μια εκπομπή που θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένα. Αυτό είναι από το Κοκκίνι, που για να μην στήσουμε σταθμούς στην άμμο που μας απαγόρευε το λιμεναρχείο, ναι, πήραμε ένα γερανό, βάλαμε πάνω στο καλάθι σε μια κεραία, την ανεβάσαμε πάνω και κάναμε τις εκπομπές μας. Ευρηματική είστε. Ναι, αλλήμον. Για κάντε μου τώρα λίγο μια εικόνα. Είναι κάποιος στο σπίτι του. Του έχει μπει το μικροβιάκι, αρχίζει να αγοράζει εξοπλισμό, σιγά σιγά τον βελτιώνει. Τι ακριβώς γίνεται, ας πούμε, στη διάρκεια μιας νύχτας? Δεν δουλεύεις, δεν είσαι στη μέρα στη δουλειά σου και μιλάς και επικοινωνείς και με άλλους ραδιοεραστέχνες. Αλλά τι αρχίζει, ας πούμε, μια παγκόσμια συνομιλία που δεν την ορίζεις? Καταρχήν, για να είσαι ραδιοεραστέχνης πρέπει να δώσεις εξετάσεις, να πάρεις βεβαίως στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και να πάρεις ένα πτυχίο. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να βγει στον αέρα και να λέει ό,τι θέλει. Mm. Το Υπουργείο, όταν πάρεις την άδεια, σου δίνει ένα διακριτικό. Μια ταμπέλα, μια πινακίδα όπως είναι το αυτοκίνητο. Η οποία αποτελείται από 5 ή 6 γράμματα. Είναι SV9, είναι το πρόθεμα όλων των Ελλήνων. SV σημαίνει Ελλάδα, το 9 ή το 1 ή το 2 ή το 3 σημαίνει το τοπονύμιο. Το 1 είναι, ας πούμε, για την Αθήνα, το 2 Θεσσαλονίκη. Γεωγραφικό σου διαμέρισμα. Είναι γεωγραφικό διαμέρισμα, το 9 για την Κρήτη. Ναι. Και από εκεί πέρα είναι το personal, το προσωπικό διακριτικό, που είσαι υποχρεωμένος να το αναφέρεις σε ταχτά χρονικά διαστήματα κατά τις συνομιλίες σου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάνοντας μια επικοινωνία, ή τοπική ή σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτός που σε ακούει αυτομάτως ξέρει ποιος είσαι. Σε αναγνωρίζει. Αυτομάτως ξέρει το όνομά σου, το επώνυμό σου, από πού βγαίνεις και το γεωγραφικό σου διαμέρισμα, τα πάντα όλα. Γιατί είναι κάτι νόμιμο. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο γίνεται κατόπιν... Όλη αυτή η κουβέντα αναπτύσσεται στα Αιρτζιάνα. Είναι η μπάντα των συχνοτήτων. Η μπάντα των συχνοτήτων είναι ή τα FM που είναι για τοπικό, για local επίπεδο, μέσα των αναμεταδοτών, mm-hmm, αυτών που είδαμε προηγουμένως στο χάρτη. Ναι. Ή τα βραχαία κύματα, τα οποία γίνονται μέσω ανάκλασης της ιονόσφαιρας και είναι απευθείας. Τα βραχαία κύματα απευθείας. Εμείς προσωπικά, αρκετοί δραστηριοί εδώ στην Κρήτη, έχουμε εγκαταστήσει βραχαία και στο αυτοκίνητό μας. Δηλαδή, πηγαίνεις προς Χερσόνησο και μιλάς με Αυστραλία, μιλάς με Αμερική, μιλάς με Αγγλία, με Γερμανία, όπου πολύ περνάει... πριν μπει στην καθημερινότητά μας, το κινητό και το τηλέφωνο, η χρέωση ήταν, του. Ήταν και καλύτερο και χειρότερο για μας. Δηλαδή. Γιατί πολλοί χρησιμοποιούσαν τις επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου για να καλύπτουν και άλλες καταστάσεις. Πιθανόν και επαγγελματικές ή δεν ξέρω τι άλλο μπορούσαν. Με τα κινητά γλιτώσαμε από αυτούς που θέλανε να χρησιμοποιήσουν. Καταλάβαναν το χώρο μέσα από τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε εσείς τη δική σας. Και μείναμε η καθαρό εμείς τώρα, ας πούμε, εκεί πέρα. Σας έχει βοηθήσει η ανάπτυξη τεχνολογίας? Είναι μια ερώτηση που την κάνω σε όλους. Στον τρόπο που επιτυγχάνεται η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, ή παραμένετε νοσταλγοί παραδοσιακών συντεταγμένων? Έχει βοηθήσει. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κάποιοι παραμένουν νοσταλγοί. Έχουν μπει τα ψηφιακά πλέον μέσω ίντερνετ. Και είναι σαν να μιλάς στο Skype. Παίρνεις το φορητό σου και μπορείς να μιλήσεις με το φορητό Αυστραλία, Αμερική, με οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Το οποίο αυτό είναι, πρέπει να το επιτρέπουν και οι συνθήκες. Να έχεις ίντερνετ, να έχεις ρεύμα εκεί που είσαι, να μην έχεις κάτι άλλο. Κάποιοι όμως παραμένουμε νοσταλγοί και είμαστε στο παλιό κομμάτι, το αναλογικό που λέμε. Να πω βέβαια ότι ο ραδιοραστεχνισμός έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ παλιά.
Υπάρχουν αναφορές από το 1800 για κάποιες επικοινωνίες. Επίσημα στην Αμερική ξεκίνησαν το 1902 με τις προσπάθειες του Γουλιέρμο Μαρκόνι και επίσημα καθιερώθηκε ο ραδιοσταθμισμός το 1927 στην Αμερική. Τότε υπάρχουν από εκεί πέρα επίσημα σαν χόμπι. Το οποίο η ονομασία του, η πραγματική είναι, του ραδιοσταθμού είναι Υπηρεσία Ραδιοεραστέχνη. Υπηρεσία Ραδιοεραστέχνη. Το οποίο είναι αλληλοπικοινωνία και αυτοδασκαλία με τεχνικές μελέτες από άτομα που είναι ραδιοεραστέχνες. Σε περίπτωση κάποιας κρίσης, ενός ακραίου καιρικού φαινομένου, μιας έκτακτης κατάστασης, είστε υποχρεωμένοι, αφού έχετε και την επίσημη άδεια και έχετε δώσει τις εξετάσεις, να συντάξετε τις δυνάμεις σας προκειμένου να φεύγουν ελεύθερα πληροφορίες όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μεταδοθεί η πληροφορία, ή το κάνετε και αυτοβούλως? Όχι, εμείς είμαστε ενταγμένοι στην πολιτική προστασία. Είμαστε μία από τις 9 ομάδες εθελοντικές που είμαστε εθελοντικά πάνω. Οπότε είμαστε ενταγμένοι. Οπότε όποτε κληθούμε, δίνουμε το παρόν. Δηλώνεται παρόν. Ναι. Είναι πολλά τα μέλη τα οποία είναι ενταγμένα στην Ένωση εδώ στην Κρήτη. Γιατί είναι, σε ένα γκουγκλάρισμα βγαίνει πολύ ψηλά η Ένωση της Κρήτης, που σημαίνει ότι είναι πολύ ενεργή κιόλα. Ενεργά είναι γύρω στα 450 με 480, αν θυμάμαι καλά, από το κόλπο της Ένωσης. Είμαστε της Ένωσης στην Ελλάδα. Μεγάλη Ένωση. Πολύ σημαίνει ότι είναι πολύ λάτρης αυτής της επικοινωνίας. Αν λάβετε υπόψη σας ότι στην Κρήτη, σαν γεωγραφικά διαμέρισμα, υπάρχει μία Ένωση Αριστεχνών Κρήτης. Στη Ρόδο υπάρχουν τρεις. Στην Ξάνθη υπάρχουν δύο. Στην Αθήνα τρεις. Τέσσερις. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα επίτευγμα, θα έλεγα, το οποίο δηλώνει πολλά για τους Κρήτες ραδιοεραστέχνες. Σε ακριτικά νησιά υπάρχουν ραδιοεραστέχνες. Βεβαίως. Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί η επικοινωνία μαζί τους και ειδικά στη διάρκεια χειμερινών μηνών δεν είναι και για αυτούς ζωτική σημασία. Τους δίνει ζωή. Τους δίνει ζωή. Θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω μερικές περιπτώσεις σημαντικότατες που ο ραδιοεραστέχνης ήταν αυτός που έβγαλε τα κάρβουνα από τη φωτιά, τα κάστανα από τη φωτιά που λέμε. Για πείτε μου. Στην πυρκαγιά των Χανίων το 92. Η πυρκαγιά είχε πέσει κοντά σε δίκτυο της ΔΕΗ. Νέκρωσαν τα πάντα. Κινητά δεν υπήρχαν την εποχή εκεί. Όλες οι επικοινωνίες του σώματος των πυροσβεστών, της αστυνομίας και των διασωστών γινόταν μέσω των ραδιοστέχνων. Όλες οι επικοινωνίες και οι ενημερώσεις. Μια άλλη πάλι πυρκαγιά στις Μέλαμπες, το ίδιο. Το χιονιά του 2004 είχαμε προλάβει και είχαμε μετά από πολλές πιέσεις εγκαταστήσαμε στην περιφέρεια Κρήτης κάτω στο λιμάνι εγκαταστήσαμε κάποιους ασυρμάτους και νομίζω το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο και μετά από 2 μήνες ήρθε ο χιονιάς. Παρασκευή απόγευμα έως Δευτέρα πρωί είμαστε εκεί, μέρα νύχτα. Ενημερώνοντας την πολιτική προστασία της περιφέρειας από κάθε γωνιά της Κρήτης, τι συνέβαινε. Μάλιστα, χαρακτηριστικά ένα περιστατικό με ένα μικρό παιδί που έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει μεταγωγή στο Πανεπιστημιακό από τα Γενεράπετρα. Με προπομπούς ραδιοεραστέχνες καταφέραμε και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα το φέραμε και το παιδί δεν διέτρεξε κίνδυνο. Στον αγώνα που εσείς, στην άσκηση που σίγουρα είχατε ακούσει και είχατε προβάλει από το κανάλι σας, το Ποσειδόν, το 2011. Ο μόνος τρόπος επικοινωνίας της άσκησης ήταν οι ραδιοεραστέχνες. Και μάλιστα οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω, την έχουμε και σε κάποιο βίντεο, οι υπεύθυνοι της, του Υπουργείου που ήταν εδώ και συντόνιζε την άσκηση, ήρθε κάποια στιγμή και θέλοντας να δει κατά πόσον είμαστε ετοιμοπόλεμοι, ψάχνοντας το δωμάτιο που είχαμε καταστήσει στο σταθμό, πήγε και έβγαλε την πρίζα από ό,τι. Ναι, βλέπουμε από τώρα και χαρακτηριστικό το πλάνο. Μετά ζήτησε να επικοινωνήσουμε, είχαμε μια μπαταρία, βάλαμε την μπαταρία. Μας λέει, τέλειωσε και το ρεύμα της μπαταρίας. Τι θα κάνετε? Είχαμε αυτοκίνητα από κάτω, πήγε ο πρόεδρος συγκεκριμένα στο αυτοκίνητό του και επικοινώνησε με το Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα και ανταλλάσσαμε τις πληροφορίες που έπρεπε. Μια άγνωστη πλευρά, άγνωστη τελείως πτυχή, δράσεις. Ανθρώπων που ξεκινούν από ένα χόμπι το οποίο μπορείς να κάνεις,
Μπορείς να κάνεις και με 50 ευρώ και μπορείς να κάνεις πάρα πάρα πολλά χιλιάρικα. Εντάξει, είναι σαν τον ψαρά δηλαδή. Μπορείς να πάρεις ένα καλαμάκι να ψαρεύεις ή να έχεις μια βάρκα, ένα σκάφος 15 μέτρα και να έχεις πάλι ψαράς. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Μια τελευταία ερώτηση. Επαφές τρίτου τύπου δεν έχουν πιαστεί από τον ασύρματό σας? Από εμάς όχι. Από εμάς όχι. Από εσάς όχι. Κάποιοι στα πλαίσια της επιστημονικής μελέτης που κάνει ο πρωταθλητισμός, το ψάχνουν και αυτό. Το ψάχνουν και αυτό. Ναι. Υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον. Υπάρχει αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Και για την ανάλυση και την παρουσίαση δράσεων που δεν γνωρίζει και ο πολλής κόσμος.